Πάμε να συζητήσουμε όμως για αυτό το θέμα με την κυρία Κιτσαντά, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό απόγευμα, κυρία Κιτσαντά. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενούμε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό είναι μπαρουτιασμένο και βεβαίως προσπαθούμε να βάλουμε κάτω τα κουκιά αυτή τη στιγμή. Και για να πέσει η κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσουν 151 βουλευτές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βγαίνουν τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή, όλοι λένε, μάλλον οι πολιτικές εκτιμήσεις που ακούω κάνουν λόγο ότι η κυβέρνηση θα βγει ενισχυμένη μετά την πρόταση Μομφής, όταν ήδη, κυρία Κιτσαντά, είχαν ξεκινήσει οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί με αφορμή το φορολογικό. Με βουλευτές του Πασόκ, καλή ώρα, ο βουλευτής του Πασόκ της Άρτας, όπου έλεγε ότι δεν θα ψηφίσουμε εμείς το φορολογικό. Μάλιστα, να σας πω το εξής. Ένας από τους βασικούς λόγους που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση δυσπιστίας είναι ακριβώς και αυτός. Δηλαδή, πρέπει να τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού με καθαρούς πια όρους, εάν οι βουλευτές της συγκυβέρνησης αποδέχονται ή όχι την κυβερνητική πολιτική έτσι όπως αυτή διαγράφεται αυτή την περίοδο, εν ώψη της δίθεν διαπραγμάτευσης που κάνουμε την Τρόικα και τα νέα μέτρα που από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται να πάρουν. Παίζεται να έχει στηθεί ένα ολόκληρο επικοινωνιακό παιχνίδι από διάφορους βουλευτές της συμπολίτευσης και του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι ότι δίθεν δεν ψηφίσουν το φόρο για τα κινήτα, το ενιαίο φόρο ακινήτων. Άλλοι ότι δίθεν δεν συνεννούν στις απολύσεις στο δημόσιο ή στη Λάρκο κλπ. Άλλοι για διάφορα άλλα ζητήματα. Στείλεται ένα ολόκληρο γαϊτανάκι επικοινωνιακό πάνω σε αυτό, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι όλο αυτό γίνεται μονάχα για επικοινωνιακούς ή αν θέλετε έτσι και για τα ψηφαλάκια, να το πω έτσι, τουλάχιστον στους βουλευτές της περιφέρειας, το ξέρετε πολύ καλά εσείς αυτό. Και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή θα πούνε πάλι ναι σε όλα. Λοιπόν, η στιγμή για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ σημαντική. Είπε προηγουμένως και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ομπάρκας, ότι είτε η κυβέρνηση λέει όχι σε νέα μέτρα ή ότι θα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση κτλ. Όλα αυτά είναι, να το πω, κενό γράμμα. Η ίδια η Τρόικα τους διέψευσε. Τους είπε ότι και να κάνετε, ότι και να λέτε, μην κοροϊδεύετε το λαό και τα μέτρα θα τα πάρετε. Και η διαπραγμάτευση δήθεν είναι για τα μάτια του κόσμου. Καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν γίνεται. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση πλήρως υποταγμένη, η οποία υιοθετεί μέχρι και την τελευταία λέξη κατά γράμμα ό,τι της υποδεικνύεται από την Τρόικα. Ετοιμάζουν δυστυχώς πολύ βαριά και δύσκολα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Ετοιμάζουν το άνοιγμα των πληστηριασμών. Θα πωλήσουν και άλλους στο δημόσιο, στην υγεία, στο νοσοκομεία, ΟΤΑ. Απολύσεις σημαντικές θα ανακοινωθούν εντός των ημερών. Ενώ συγχρόνως ετοιμάζεται ένα μεγάλο χαράτσωμα του ελληνικού λαού στα ακίνητα. Φορολογούν μέχρι τους λόγκους, τις τάνες και τις αγρικίες. Την ίδια στιγμή που φοροδιαφεύγουν άνθρωποι του πλούτου, του μεγάλου πλούτου στη χώρα, μεγαλοεπιχειρηματίες, για να μην σας θυμίσω και πρόσφατα την φοροδιαφυγή του κ. Παπαντονίου, πρώην Υπουργού Οικονομίας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, κατά τη δική μας άποψη, είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να συζητηθούν ενώπιον του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και τα φέραμε στη Βουλή με την πρόταση της πιστείας. Ξέρουμε ότι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν είναι ευμένοι. Πώς να το πω, ευνοϊκή για να βάσει περιπτώσει να σχηματιστεί αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, και είναι πολύ πιθανό να απορριφθεί. Όμως εκτιμούμε καταρχήν ότι αυτό είναι ένα όπλο που βοηθάει την οργάνωση των αντιστάσεων της κοινωνίας από κάτω, γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Κυρία Κιτσαντά, βάρω μια ανωτελεία. Γιατί όμως χρησιμοποιήσατε ως αφορμή την χθεσινή παρέμβαση των ΜΑΤ για να εκενωθεί το ραδιομέγαρο στην ΕΡΤ? Ναι. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μάλιστα. Διότι εδώ είχαμε μια σημαντική καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνταγματικών πια δικαιωμάτων, εκτός από τη βία που ασκήθηκε σε βάρος των εργαζομένων και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τους αφήναν να διασχίσουν έναν δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υποτίθεται ότι εφάρμοζε ένα νόμο που δεν υπήρχε. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία έκλεισε η ΕΡΤ έπαψε να έχει ισχύ από τις 18 Οκτωβρίου. Και δεν υπάρχει άλλος νόμος που να αντικαθιστά αυτό. Άρα
Τώρα λοιπόν, κατά παράβαση και του νόμου και του συντάγματος εκτιμάμε εμείς, μπαίνουν νύχτα στην ΕΡΤ, όπως αύριο μπορεί να μπουν νύχτα στα σπίτια μας και να μας πετάνε έξω και να τα πληστηριάζουν, να τα βγάλουν στον πληστηριασμό. Δηλαδή ήταν μια κίνηση αντιδημοκρατική, συνέπεια μια σειρά άλλων αντιδημοκρατικών κινήσεων που είχαν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμηθείτε τις επιστρατεύσεις εργαζομένων που είχαν γίνει. Θυμηθείτε το μαύρο στην ΕΡΤ που και αυτό ήταν μια κίνηση. Και πολλές άλλες. Τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τις οποίες κυβερνούν. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά ξέρετε κάτι, ακόμα και στελέχη, ακόμα και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σε συζητήσεις που κάνουμε, ξέρετε, στην καθημερινότητά μας, θέλω να σας πω ότι το γεγονός όμως ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ένα πολιτικό όπλο, δεν αισθάνεστε ότι το καίτε, διότι μετά, αφού θα περάσουν, γιατί τώρα μεταξύ μας, κυρία Κιτσαντά, θα συσπηρωθεί τώρα η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα γίνει ένας νέος επικοινωνιακός τώρα, μια επικοινωνιακή καταιγίδα στον κόσμο, ότι πρέπει να είμαστε σταθεροί, διότι έχουμε να περάσουμε τα μέτρα διαφορετικά, δεν θα πάρουμε τις δόσεις, μπλα μπλα μπλα. Και για 6 μήνες μετά δεν μπορείτε να έχετε δυναμική πολιτική πρωτοβουλία. Γιατί θα περάσουν αυτά τα μέτρα, αφού τα έχουμε ψηφίσει στα μνημόνια. Το ξέρουμε. Θα σας πω κάτι. Σε 6 μήνες θα γίνουν ευρωεκλογές. Και να είστε βέβαιος και εσείς και οι ακροατές σας ότι οι ευρωεκλογές αυτές θα φέρουν σημαντικές ανατροπές στη χώρα. Διότι φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει αμφιβολία σε μεγάλη μερίδα του λαού ότι η πρώτη δύναμη θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και σε αυτή την περίπτωση γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα χρησιμοποιήσουμε το όπλο της δεδηλωμένης, δηλαδή θα πάμε στη Βουλή και θα ζητήσουμε, σε περίπτωση που είμαστε πρώτη δύναμη, την εκ νέου, ας το πούμε, τη μορφή της κυβέρνησης αυτής, την άρση εμπιστοσύνης και την προκήρυξη εκλογών για μια ανατροπή, για μια άλλη πολιτική αλλαγή στη χώρα. Δεύτερον, όντως αυτό, όπως είπατε προηγουμένως, η πρόταση της πιστείας είναι ένα όπλο. Ένα κοινοβουλευτικό όπλο. Μάλιστα. Που εμείς αυτή τη στιγμή εκτιμούμε, στη δεδομένη χρονική στιγμή, που τα πράγματα βρίσκονται σε οριακό σημείο για τις ζωές της πλειοψηφίας της κοινωνίας, των ανθρώπων, είναι σημαντικό ώστε να βοηθήσει αυτό που λέμε κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτή η κίνηση αποτελεί μια πρόταση που διαμεσολαβεί τη λαϊκή αγανάκτηση. Και στέλνει συγχρόνως ένα μήνυμα στο λαό και στην κοινωνία ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί, είναι ανίκανη και καταστροφική και πρέπει να πέσει. Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, που σας διακόπτω για να κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Από την άλλη όμως μετά θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα πει, γιατί δεν ξέρουμε, μέχρι την Κυριακή να μην υποθέτουμε, μπορεί να υπάρξει και ανατροπή. Αλλά από την άλλη όμως, με νοπή ψήφο εμπιστοσύνης, θα τα περάσει όλα η συγκυβέρνηση, αξιότιμη κυρία Κιτσαντά. Είχατε καμία αμφιβολία ότι δεν θα τα παίρνει για πρώτη. Όχι, αλλά τώρα δεν είχα αμφιβολία, αλλά τώρα βλέπαμε ότι είχαν ξεκινήσει να τρώγονταν και τώρα. Να σας πω κάτι. Καταρχήν θα αποσαφινιστεί. Ποιος είναι με ποιον. Και αναφέρομαι στο, όλοι οι βουλευτές πια καλούνται να τοποθετηθούν αυτή τη δεδομένη στιγμή, την ιστορική στιγμή, καλούνται να τοποθετηθούν ναι ή όχι απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτά τα λευκά παρών και λοιπά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ή είσαι με την κυβερνητική πολιτική ή δεν είσαι. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων τίθενται όλοι πρώτων ευθυνών τους. Δεύτερον, θα βοηθηθεί το γεγονός ότι για 2 μέρες θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση μέσα στη Βουλή εφόλης της ύλης. Μια συζήτηση που αρνείται να κάνει ο Πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι γνωρίζετε πολύ καλά και υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έρχεται στη Βουλή να τοποθετηθεί. Πολλές φορές γεμίζουν ζητήματα. Ένα τρίτο και βασικό. Σαφώς υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές, μπορεί και να μην είναι. Όμως ακόμα και αυτές που θεωρητικά μπορεί να μην είναι, αναφέρομαι δηλαδή με κοινοβουλευτικούς όρους ότι δεν είναι, δημιουργούν εκ των πραγμάτων νέες διαδικασίες στο κοινωνικό πεδίο και στο πολιτικό πεδίο, οριμάζουν αν θέλετε αντικειμενικές συνθήκες, ούτως ώστε να επισπεύονται πολιτικές εξελίξεις. Σωστό. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται προτάσεις της πιστείας σε κυβέρνηση και παλιότερη στην κυβέρνηση Σιμίτη και στην κυβέρνηση Καραμαλής, έτσι. Που μπορεί και να μην είχαμε τόσο κρίσιμα ζητήματα όπως σήμερα. Εδώ αύριο το πρωί ανοίγουν το θέμα των πληστηριασμών και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Κυρία Κιτσαντά, ξέρετε τι, κάνοντας εδώ πολιτικές συζητήσεις μέσα από τον πρίσμα 95,1, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να το υποστηρίζουν αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον, και κάνω μια γενική τοποθέτηση, χρειάζεται, θέλει να του πεις το αντίμετρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κόσμος γι' αυτό και δεν βγαίνει. Ξέρετε τι πιστεύω, προσωπική εκτίμηση, θέλω τη γνώμη σας πραγματικά στο πλαίσιο του διαλόγου. Ο κόσμος, ξέρετε γιατί δεν πήγε χθες να διαδηλώσει στην ΕΡΤ. Διότι, για παράδειγμα, γνωρίζει από τη μία ότι εκεί ήταν
η διαφθορά συθέμελη και ότι η κρατική τηλεόραση έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι θέλει να του πεις ρεαλιστική αντιπρόταση. Και η ρεαλιστική αντιπρόταση, κυρία Κιτσατά, θα πρέπει να είναι και κοστολογημένη. Και επειδή ακούω εγώ τις τελευταίες μέρες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι εμείς θα επαναφέρουμε την ΕΡΤ όπως ήταν, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Με όλο το σεβασμό. Εμείς λέμε ότι θα επαναφέρουμε μια δημόσια τηλεόραση ανοιχτή στην κοινωνία, δημοκρατική, με κοινωνικό έλεγχο, με προγράμματα που πραγματικά να είναι ποιοτικά. Ναι, αλλά δεν θα προσλάβετε όλους πάλι. Οικονομικό εξορθολογισμό. Έτσι, μιλάμε για μια δημόσια τηλεόραση που πρέπει να υπάρχει, η οποία δεν πρέπει να είναι φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης. Βεβαιότατα. Και αυτό που γινόταν στην ΕΡΤ τα προηγούμενα χρόνια, καταρχήν δεν πρέπει να απολογηθούμε εμείς γι' αυτό, έτσι. Φυσικά. Κυβερνήσεις 20ετίας ή 30ετίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιούσαν την ΕΡΤ, όπως και πολλούς άλλους δημόσιους οργανισμούς, σαν χώρο πελωτιακού ρουσφετιού κτλ. Όμως, αυτό που έγινε στην ΕΡΤ, το αποφασίζομαι και διατάζομαι και από τη μία στιγμή στην άλλη, οι 2.600 εργαζόμενοι στον δρόμο, με το έτσι θέλω, μας παραπέμπει σε άλλες εποχές και μας θυμίζει άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και άλλες μεθοδολογίες. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, κοιτάξτε τι κάναν με την ΕΡΤ. Φέραν μια ριζική εκαθάριση του τηλεοπτικού τοπίου. Προς όφελος βέβαια του ιδιωτικού κεφαλαίου, γιατί αυτή τη στιγμή θα μην μου πείτε ότι η δημόσια τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, είναι αξιόπιστη, έχει χρωματικότητα και μπορεί να παίζει ρόλο στα πολιτικά πράγματα και επικοινωνία. Όχι, φυσικά. Βέβαια ισχυρίζονται. Κυρία Κιτσατά, βέβαια ισχυρίζονται και λένε ότι δεν μπορεί να παράξει το προϊόν, γιατί είναι σε εγκαταστάσεις όπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Βεβαιότατα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λέτε. Εκαθάρισαν λοιπόν το τοπίο αυτό. Παίζουν το παιχνίδι τη χειραγώγηση του ελληνικού λαού με το χειρότερο τρόπο. Προχτές ψήφισαν νόμο με το οποίο τους χάρισαν στην ουσία τις δημόσιες συχνότητες. Δεν φωνάξατε κι εσείς πολύ, κυρία Κιτσαντά, δεν φωνάξατε κι εσείς πολύ. Δεν φωνάξατε κι εσείς πολύ. Φωνάξαμε και από το καλοκαίρι, είχαμε πριν από την ΕΡΤ και το διάστημα που έγιναν που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, είχαμε κάνει και ειδική ημερίδα, ειδικά για το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που μιλάγαμε και καταγγέλαμε το γεγονός ότι μια 20ετία οι διάφοροι μεγαλοκαλαράχοι δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Δεν πέρασε στην κοινή γνώμη αυτό, κυρία Κιτσαντά. Δεν πέρασε στην κοινή γνώμη αυτό. Δεν πέρασε στην κοινή γνώμη. Δεν ξέρει κανείς ότι αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί οι ψηφιακές άδειες. Δεν γνωρίζει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς πολλά όπλα για να επικοινωνούμε φυσικά, με τον κόσμο. Φυσικά. Γι' αυτό και χρειάζεται ενημέρωση. Απλά ο κόσμος αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει ο τρόμος φυσικά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μόλις ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, το διάβασα στο εφημερίδα. Θα παίξω ένα απόσπασμα από το 95 που είναι στις Βρυξέλλες ο Παπανδρέου συγχωρεμένος και λέει ότι πλέον χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία το 95, την εποχή των αρχαίων αγελάδων στη χώρα μας. Χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία και παιχνίδι θα κάνει η Γερμανία. Και τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Τα βλέπουμε μπροστά μας, κυρία Κιτσαντά, αυτά. Είδατε λοιπόν που και εσείς έμεσα συνομολογείτε, είναι πολύ κρίσιμη στιγμή. Φυσικά. Και που είναι κρίσιμη στιγμή, εμείς έχουμε πει ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα. Συμφωνώ. Και στο κοινωνικό πεδίο και στο πολιτικό πεδίο. Μάλιστα. Και στη Βουλή. Ό,τι όπλα μπορούμε για να κάνουμε να φέρουμε πιο κοντά την, τη μέρα της ανατροπής. Θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι προσπαθείτε, και να εφυπνίσετε και την κοινή γνώμη και γενικότερα να προσπαθήσετε να συνταράξετε κάποιες φωνές που μπορεί να είναι δύσπιστες και να συμμετέχουν κάποιοι βουλευτές στην κυβέρνηση αυτή που μπορεί να πάρθει λύση. Μέσα από τις πρωτοβουλίες να βοηθήσουμε να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να δημιουργηθούν εστίες αντίστασης που θα οδηγήσουν στην πτώση αυτής της κυβέρνησης, γιατί εμείς θέλουμε αυτή η κυβέρνηση να πέσει κάτω από την πίεση του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Και μαζί με το λαό να εγκαθιδρυθεί πια στη χώρα μας μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που στο κέντρο θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, όπως λέμε. Κυρία Κιτσαντά, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, θα θέλουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναπτύξουμε και έναν άλλο κύκλο διαλόγου για να. Θα ήθελα λίγο να επικοινωνήσετε καλύτερα στον κόσμο την άποψή σας και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένα θέματα. Για να μπορέσουμε να έχουμε. Όχι, είναι χαρά μας, γιατί υπάρχουν κάποια συννεφάκια που είναι καλά. Είναι ο σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Αυτός που μεθαύριο θα πάει να ρίξει την ψήφο, όχι κάτω από το φόβο, αλλά από την πολιτική αλήθεια. Γι' αυτό και εμείς σας φιλοξενούμε εδώ. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Να είστε καλά, χαρά μας. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Κιτσαντά. Ήταν η κυρία Κιτσαντά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε διεθνή.